κινηθείτε από εδώ και πέρα. Καταρχάς, είστε κι εσείς από τους τραυματίες? Όχι, όχι. Όχι. Οι τέσσερις τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους? Είναι καλά. Πήγαν, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έχουν επιστρέψει στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Είχαμε δεύτερο γύρο. Θέλετε να μας εξηγήσετε την δικιά σας πλευρά, τι έγινε ακριβώς στη Ρόδο? Στη Ρόδο έγινε αυτό που κατά την γνώμη μου έχει μάθει όλο το Πανελλήνιο. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε να κάνουμε σήμερα το 37ο συνέδριό μας. Και ξαφνικά στις 3 και 10 τα ξημερώματα έγινε εισβολή έξω από τους αντιπροσώπους του ΠΑΜΕ, από εξωσχολικούς, από ανθρώπους οι οποίοι πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, στη ΔΑΣΚΙ, στο ΚΚΕ και κατέλαβαν το ξενοδοχείο. Προφυλάκησαν, έσπρωξαν και τραυμάτισαν, όπως είπατε, και κάποιους αντιπροσώπους. Με αποτέλεσμα να ζούμε... Από τη δική σας την πλευρά έγιναν βιοπραγίες? Πώς να γίνει, όταν αμήνεσαι δεν μπορείς να κάνεις βιοπραγίες. Μιλάμε ότι εισήλθαν 200 άτομα. 200 άτομα εισήλθαν. Και μάλιστα εκπαιδευμένα και στοχευμένα. Νομίζω ότι υπήρξαν καταγγελίες ότι υπάρχουν από τις δύο πλευρές τραυματίες, αν δεν κάνω λάθος. Και το ΠΑΜΕ μίλησε για μπράβους. Ναι, μην το μπερδεύουμε. Δεν υπάρχει. Τι μπράβους. Είχατε ασφάλειες μαζί σας. Security. Είχατε security μαζί σας εσείς. Είχατε ανθρώπους... Το ξενοδοχείο, από τη στιγμή που διοργάνωνε συνέδριο, είχε ένα έλεγχο στην πόρτα, όπου περάσαν όλοι και τα στελέχη του ΠΑΜΕ, με δείχνοντας ταυτότητα και παίρνοντας τη διαπίστευσή τους. Αυτά όμως που σας περιγράφω τα επεισόδια, γίνανε στις 3 και 10. Δηλαδή κατά τη διάρκεια εισόδου του σώματος των αντιπροσώπων δεν έγινε κάτι, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία. Έδωσαν, πειθάρξαν όμως στον τρόπο και στη διαδικασία που όλοι οι αντιπρόσωποι θα έπαιρναν τη διαπίστευσή τους. Και σε ό,τι αφορά τους διαπιστευμένους αντιπρόσωπους κανένα πρόβλημα, όμως έγινε εισβολή 200 ατόμων. Άρα είχαμε ένα συμβάν παρόμοιο με αυτό που έγινε στην Κέρκυρα. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι έγινε. Σα είπα και εσείς μου μίλησατε για τραυματίες, γιατί υπήρχαν. Ωραία, στο εξής εσείς. Έγιναν συμπλοκές. Υπάρχει εκτίμηση ότι πάνω... Το μόνο που δεν έγινε μέχρι στιγμής είναι συνέδριο. Θέλει να κάνει μια ερώτηση ο συνάδελφος Ανδρέας Μητρόπουλος. Μετά από αυτά που έγιναν και σήμερα, είναι μονόδρομος ο ορισμός προσωρινής δίκης από το δικαστήριο? Κοιτάξτε, αν τελικά δεν πραγματοποιηθεί, ίσως είναι δυστυχώς η πιθανότερη εξέλιξη. Όμως θα μου επιτρέψετε, κύριε Πετρόπουλε, επειδή άκουσα την τοποθέτησή σας, να πάρω θέση, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια. Διότι διαφωνώ πλήρως. Παρακαλώ. Γνωρίζετε ότι έχετε υπηρετήσει, συνεργαστεί και εσείς με τα συνδικάτα από άλλο πόστο σε άλλα χρόνια, με τις ίδιες αδυναμίες ή προτερήματα, όμως στο 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν καλούμαστε να λύσουμε τις αδυναμίες των συνδικάτων που σαφώς υπάρχουν, δεν καλούμαστε να λύσουμε ατέλειες, αλλά να διεξαγάγουμε ένα συνέδριο το οποίο είναι αποτέλεσμα κόπου εκλογών δημοκρατικών και δεν υπάρχουν κατάλογοι, όπως είπατε, που πρέπει να εκαθαριστούν. Το μπερδεύετε με τις εθνικές εκλογές. Τα σωματεία έχουν ζωντανούς καταλόγους και κάποιος ή είναι μέλος ή δεν είναι μέλος. Κύριε Μουτάφη, μια ερώτηση. Θα το ολοκληρώσω ένα λεπτό, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν δημοκρατικών εκλογών, όπου έκριναν οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, ήρθε η ώρα αυτό να αποτυπωθεί σε επίπεδο κορυφής, δηλαδή στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Και αυτό δεν επιτράπει να γίνει. Επιτρέπετε μια ερώτηση τώρα? Βεβαίως. Από τη δεκαετία του 90 έχετε κάνει 2 οργανωτικά συνέδρια που προβλέπουν συγκεκριμένες αλλαγές. Αυτές ποτέ δεν έγιναν. Αυτό είναι το αδύνατο σημείο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου. Ότι προβλέπουν τέτοιες αλλαγές, οι οποίες θα αφαιρέσουν όσα σχήματα αδιαφάνειας υπάρχουν και θα κλείσουν όλες αυτές τις τρύπες που είναι γνωστές σε όλους. Αν θέλω να σας πω τη γνώμη μου, καταρχήν έχετε δίκιο ότι τα οργανωτικά συνέδρια που έχουν προηγηθεί
Αυτό που προβλέπουν είναι ένα εργατικό κέντρο στο νομό, μία ομοσπονδία στο κλάδο. Δεν έχει τηρηθεί και δεν έχει τηρηθεί από όλες τις συμμετέχουσες παρατάξεις διαχρονικά και όχι από δύο όπως είπατε. Μα αυτές διότι η, σκοπιμότητα υπερτερεί των αποφάσεων των συνεδρίων. Άρα, έχετε πλειοψηφία 30 χρόνια όμως. Παραδέχεστε ότι είστε κι εσείς μέρος του προβλήματος. Έχετε ευθύνη, έτσι. Όλοι έχουν ευθύνη. Σας είπα ότι το συνέδριο δεν λύνει αυτά τα ζητήματα. Ναι, αυτό εγώ ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, στο αυτιά του απλού εργαζόμενου, ακούγεται κάπως περίεργο όταν λέτε ότι το αντικείμενο του συνεδρίου δεν είναι τα προβλήματα που έχει ο ίδιος ο συνδικαλισμός, αλλά κάτι άλλο. Τα προβλήματα της καθημερινότητας του συνδικαλισμού λύνονται στις καθημερινές διαδικασίες, καταρχήν των πρωτοβάθμιων σωματείων και μετά στα δευτεροβάθμια. Το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ είναι το απόσταγμα αυτών. Αυτό είπα. Δεν διορθώνει ή δεν διορθώνει την καθημερινότητα, είναι η κορυφή. Και βέβαια σε καμία περίπτωση τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Πετρόπουλος και τα πρότεινε και ο κύριος Δεφελούδης είναι να μπούμε στα οικονομικά. Γιατί τα οικονομικά και με διαφάνεια υπάρχουν, γιατί δεν μοιράζονται, είναι εισφορές μας και μοιράζονται μέσω ΑΕΔ και δεν είναι εκείνο εκεί, εκτός και θέλει η κυβέρνηση, επειδή δεν υποταχθήκαν τα συνδικάτα στη λογική της, να τα ελέγξει μέχρι μέσω οικονομικών. Τι εννοείτε, δεν πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί? Είπα εγώ αυτό, τι, ο κ. Πετρόπουλος δεν είπε αυτό. Εγώ είπα αν μου επιτρέπετε, αφού θέλετε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, ναι, εγώ το άνοιξα. Και πολύ σωστά νομίζω το ανοίγω, γιατί το ξέρω και πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούν να χρηματοδοτεί 150 εργατικά κέντρα όταν ουσιαστικά πάνω από τα 2/3 υπολειτουργούν. Δεν υπάρχουν. 3 εργατικά κέντρα υπήρχαν στην Αμαλιάδα και κανένα δεν έφτασε στην ευρύτερη περιοχή του πύργου και κανένα δεν έφτασε στη Μανολάδα όταν έπρεπε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Στο γεγονός που περιγράφετε έχετε απόλυτο δίκιο και υπάρχουν και άλλοι νομοί με περισσότερα του ενός. Εκεί συμφωνούμε. Εκεί που διαφωνώ είναι ότι ο μοχλός πίεσης της κυβέρνησης τι θα κάνει εξυγίαση η εκάστοτε κυβέρνηση στα συνδικάτα. Γιατί αν ήταν μια δεξιά κυβέρνηση θα λέγαμε παρεμβαίνει στον τρόπο λειτουργίας συνδικάτων. Εγώ αν δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Λέω ότι έχω αποκομίσει 30 χρόνια ασχολούμενος με τα συνδικάτα. Κύριε Πετρόπουλε, εγώ το σέβομαι αυτό και είναι έτσι όπως το λέτε. Επειδή έτυχε όπως και ο κύριος Νεφελούδης σήμερα να κάνει αντίστοιχες δηλώσεις, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Εσείς γιατί δεν δέχεστε, προκειμένου να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που δεν ευνοούν καθόλου την εικόνα του συνδικαλιστικού κινήματος προς τα έξω, γιατί δεν δέχεστε τους όρους που βάζει το ΠΑΜΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία? Τι να δεχτούμε, υπάρχουν οι νόμοι και το περαστατικό. Τι θα δεχτούμε, τον νόμο του ΠΑΜΕ? Τι λέτε, υπάρχουν οι νόμοι. Ο 1264 δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση και το καταστατικό της ΓΕΣΕ. Το ΠΑΜΕ λέει να εφαρμόσουμε τον νόμο ΠΑΜΕ. Το νόμο κουκουέ. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Άρα εσείς πώς προχωράτε από εδώ και πέρα? Είπα και στην αρχή ότι είμαστε ακόμα σε αναμονή. Αν δεν παλεύουμε, κάνουμε προσπάθειες να διεξαχθεί συνέδριο. Αν δεν διεξαχθεί, με ευθύνη του ΠΑΜΕ θα πάμε σε διορισμό διοίκησης. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουτάφη. Να είστε καλά. Μάλιστα. Θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με μέλος από το ΠΑΜΕ, να δούμε, για να έχουμε και την άλλη πλευρά. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα από την κουβέντα με τον κύριο Μουτάφη ποιο είναι το αντικείμενο του συνεδρίου. Δηλαδή, αν τα βασικά ζητήματα λύνονται από στην καθημερινότητα, όπως είπα, από τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Όχι, δεν είναι έτσι. Και το απόσταγμα, αυτό το απόσταγμα τι είναι? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχήν, δεν έχει γίνει ούτε 5 λεπτά διάλογο σε συνέδριο της ΓΕΣΕ. Είδαμε τι έγινε στην Καλαμάτα, μετά έγινε μια διοίκηση, συνεδρίαση διοίκηση, η οποία διαλύθηκε επίσης. Ανδρέα, σε διακόπτω, έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου από το ΠΑΜΕ. Βεβαίως. Συγγνώμη. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρουμε αν ακούσατε την συζήτηση που προηγήθηκε. Άκουσα τη συζήτηση από την αρχή και πριν από το Μουτάφη, τη συζήτηση που κάνατε εκεί στο στούντιο και τις δηλώσεις του Μουτάφη. Όλα τα άκουσα. Πολύ ωραία. Τα έχουμε ακούσει όλα, να το πω και έτσι. Τι συμβαίνει, κατηγορούνται μέλη του ΠΑΜΕ ότι εισέβαλαν μελωστούς, κύριε Παπαγεωργίου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν 4 τραυματίες. Αναρωτηθείτε,
μια που μιλάμε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα δημόσιο, αναρωτηθείτε γιατί η διοίκηση της ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, αυτή η κάστα, η μαφία, η συνδικαλιστική μαφία, απαγόρεψε πέρα από την συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων, μη σας πω και των αντιπροσώπων στο συνέδριο, και θα σας εξηγήσω, απαγόρευσε και την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα πολλών στρεμάτων, όπου είχαν σφραγιστεί τα πάντα, είσοδοι, έξοδοι, και φεύγανε 700 άνθρωποι και μπαίνανε 700 άνθρωποι από μία πόρτα των 40 εκατοστών, καταλαβαίνει και κανείς, αντιλαμβάνεται, τι ακριβώς στοχεύανε εδώ στη Ρόδο. Διαφορετικά σας θυμίζω, τι υπονοείτε, δεν θα γινόταν το συνέδριο. Εννοείται ότι οι τραυματίες προέκυψαν εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Δεν υπήρχε κανείς τραυματίας, λέω, ότι χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χωρίς ρεπορτάζ μέσα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν έγινε εισβολή από κανέναν τραμπούκο, γιατί παρουσιάζουν τους εργαζόμενους τραμπούκους και τους τραμπούκους εργαζόμενους. Αντιθέτως, υπήρχαν πάνω από 100 μπράβοι της νύχτας, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από το ξενοδοχείο και από την ΚΕΘΕ, από σχολές πολεμικές, πολεμικών τεχνών. Το έχουμε καταγγείλει και μάλιστα ήταν και πολύ συγκεκριμένη και η εικόνα. Ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ, μισό λεπτό, μια ανατελεία για να κάνουμε διάλογο. Ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ λέει ότι οι συγκεκριμένοι είχαν προσληφθεί από το ξενοδοχείο. Εσείς λέτε ότι είχαν προσληφθεί και από τη ΓΕΣΕ. Εσείς λέτε το ξενοδοχείο έκανε δώρο. Πώς θα το πω, 100 μπράβους στη ΓΕΣΕ για να διεκτάξει. Μιλάμε για τέτοιο αριθμό, 100 ανθρώπων. Σας μιλώ ειλικρινά, την ώρα που μπήκα μέσα εγώ προσωπικά, να μην πάρω τους άλλους συναδέλφους μου, εγώ προσωπικά μπαίνοντας μέσα για να πάρω τη διαπίστευσή μου, πέρασα από τετραπλό έλεγχο, όπου μου ζητούνταν στοιχεία, να δώσω τα στοιχεία μου, και σκεφτείτε ότι είμαι και μέλος διοίκησης ΓΕΣΕ, της απερχόμενης διοίκησης. Μου ζητούσαν τα στοιχεία μου 4 διαφορετικοί. Μέχρι να φτάσω στη μικρή πορτούλα να μπω μέσα, όπου ένας πραγματικά φουσκωτός εκεί μου έλεγε αν πρέπει να μπω ή αν δεν πρέπει να μπω. Μάλιστα την προηγούμενη μέρα του συνεδρίου, ενώ μπήκαν όλοι μέσα από την Πάσχη και τη Δάκε, εμένα και το άλλο συνάδελφό μου που ήμασταν εδώ μας απαγορεύσανε. Και το μόνο που έχω να πω για αυτή την ιστορία είναι ότι δεν μπορεί να κάνουμε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Αυτοί που μπήκαν μέσα δεν ήταν εισβολείς, ήταν εργαζόμενοι, χωρίς κουκούλες, με ονοματεπώνυμα, συνδικαλιστές, πρόεδροι συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων. Και να σας πω και κάτι, αλίμονο αν αυτοί δεν έχουν, πώς να το πω, ανησυχία και προβληματισμό, γιατί τι πάει να γίνει. Λοιπόν, έλεος πια, και ξέρετε που καταλήξαμε. Να πάει στο νοσοκομείο ο Χρυσαυγίτης Κιουτσούκης, ο Γενικός Γραμματέας ΓΕΣΕ, ο Χρυσαυγίτης Κιουτσούκης, γιατί οι δηλώσεις του ξεπεράσαν κάθε όριο, και να γυρίσει μετά να περιδιαβαίνει τα, πώς θα λένε, τις αγγελικές αρχές, τα αστυνομικά τμήματα και το χώρο του συνεδρίου και να ειρωνεύεται. Σας λέω επίσης κι άλλο κάτι. Την πρώτη μέρα πριν ξεκινήσει το συνέδριο, την προηγούμενη του συνεδρίου δηλαδή, ο ίδιος ο έκτοτος πρόεδρος της ΓΕΣΕ απειλούσε τους αντιπροσώπους της ΔΑΣ, λέγοντας ότι ό,τι και να κάνετε, εδώ θα σφαχτούμε. Εμείς δεν ήρθαμε, ακούστε, ούτε να σφαχτούμε με κανέναν, ούτε τίποτα. Ήρθαμε πραγματικά να επιβάλλουμε ένα συνέδριο εργατών και όχι εργοδοτών. Δεν θα επαναλάβω γιατί λέμε ότι είναι εργοδότες. 2 μήνες τα έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα και κανένας από δάσους, κανένας στην κυριολεξία. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Παπαγεωργίου, έστω κάποιος να συμφωνήσει μαζί σας. Ωστόσο διαλύσατε 2 φορές το συνέδριο που πήγε να γίνει, μία στην Καλαμάτα και μία το ξημέρωμα στη Ρόδο. Θέλω να πω, αν είχε γίνει αυτό το συνέδριο, στην ουσία θα άλλαζε κάτι? Αν εννοείτε τις καρέκλες, τα κουκιά, σας πληροφορώ πως όχι. Και χωρίς τότε γιατί τα διαλύσατε? Ακούστε κάτι, γιατί εμείς δεν μας ενδιαφέρει συνέδριο για καρέκλες και συνέδριο για κουκιά. Μας ενδιαφέρει να ξεβρωμήσει το συνδικαλιστικό κίνημα από τους εργοδότες, και δεν είναι λίγοι. Αν στη ΓΕΣΕ, που κάθε 1000 εργαζόμενοι που ψηφίζουν εκλέγουν ένα αντιπρόσωπο, είναι 53 αυτοί, φανταστείτε τι γίνεται παρακάτω. Αν λοιπόν εμείς κάναμε την πάπια και λέγαμε δεν βαριέσαι τώρα, άστο να γίνει εδώ πέρα, καλά είμαστε. Φανταστείτε τι θα γινόταν παρακάτω, γιατί αυτοί δεν εκλέγονται απευθείας στη ΓΕΣΕ. Δεν εκλέγονται από πρωτοβάθμια, από δευτεροβάθμια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ακούστε, υπήρχε και η επιλογή να κάνετε μια ειρηνική διαδήλωση εκτός των χώρων, από τα ξενοδοχεία αυτά, τέλος πάντων, και να είχατε μια παράλληλη συγκέντρωση στην οποία να διαδηλώνατε τα αιτήματά σας. Μου επιτρέπετε και μια ερώτηση ακόμα.
Κύριε Παπαγεωργίου. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή εγώ χρόνια παρακολουθώ το ΠΑΜΕ και από κοντά σε σχέση με το συνδικαλιστικό κίνημα, το σκεπτικό που παρουσιάζεται είναι περίπου παρεμφερές και μπορεί να συμφωνήσει κάποιος και σε ορισμένα σημεία, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή οι καταγγελίες περί νόθων αντιπροσώπων και όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστές. Όχι. Σε όσους ασχολούνται με τα συνδικάτα. Γιατί όμως, ναι, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί επιλέγετε το 2019 αυτή την τακτική και δεν το επιλέξατε το 2009, το 2005, το 2012. Να σας απαντήσω. Υπάρχει μια ποιοτική στροφή, αντιδραστική ποιοτική στροφή, η οποία κατά την άποψή μας ξεπερνάει κάθε όριο. Δηλαδή ανεχόσασταν τους νόθους αντιπροσώπους τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα δεν τους ανέχεστε. Αυτό ρωτάει κάποιος. Προσπαθώ να σας εξηγήσω. Μάλιστα. Και λέω το εξής απλό πράγμα. Υπάρχει μια αντιδραστική ποιοτική στροφή. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε αντιπροσώπους νόθους. Είχαμε αντιπροσώπους οι οποίοι στηρίζανε ξεκάθαρα, ξέμπροστα, να το πω έτσι, τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Αυτά γινόταν στο εργατικό κίνημα εδώ και 150 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα λοιπόν η διαφορά είναι ότι βάλαμε τον ίδιο τον εργοδότη, μέσα σωματεία, μέσα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μέχρι και στη ΓΕΘΕ. Εάν λοιπόν και εμείς δεν λέγαμε κουβέντα για αυτό... Αναφέρεσαι στον κύριο Καραγεωργόπουλο τώρα. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεστε. Όχι. Αναφέρομαι στον Καραγεωργόπουλο, αναφέρομαι στον Αντιπρόεδρο και Ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Υπήρου, αναφέρομαι σε αυτόν που είναι ιδιοκτήτης λεωφορείων, αναφέρομαι σε αυτόν που είναι πρόεδρος στην αναπτυξιακή Κιλκής ΑΕ, αναφέρομαι στα στελέχη των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, αναφέρομαι σε πραγματικά ονόματα και περιπτώσεις που τα έχουμε καταθέσει δεκάδες φορές το τελευταίο δίμηνο. Δεκάδες φορές. Αν λοιπόν μας κατηγορεί κάποιος ότι κακώς το κάναμε και πρέπει με ειρηνικό τρόπο να το λύσουμε αυτό, μα να σας πω κάτι, δεν καταλαβαίνω τι άλλο από ειρηνικός τρόπος είναι να μπουν οι εργαζόμενοι και να πούνε ότι εμείς θέλουμε τα συνδικάτα μας να ξεβρωμήσουν και να μην συμμετέχουν οι νόθοι και οι εργοδότες. Και θυμίζω επίσης, επειδή είχατε τον Βαγγέλη το Μουτάφη πιο πριν, το άκρο νάωτο να το πω λέω είναι η εργοδοσία. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα στους νόθους, και εμείς δεν το ξεχνάμε ούτε το πετάμε.